Η κοινωνία του αυτιού παρουσιάζει το podcast «Μικρές νυχτερινές ιστορίες» της Ειρήνης Τριανταφυλλίδη. Οι μικρές νυχτερινές ιστορίες είναι αυθεντικά νυχτερινές. Έχουν δηλαδή πραγματικά γραφτεί με τα μεσονύχτιες ώρες, κάτω από χαμηλό φως. Με φλιτζάνια σοκολάτα που πολλές φορές φλέρταραν με την ιδέα να πέσουν πάνω στον υπολογιστή. Έχουν πάντα άμεση ή έμεση σχέση με τη νύχτα. Γι' αυτό ίσως καλύτερα να ακούγονται νύχτα. Μελλοντικέ μου εαυτέ, σου γράφω υπό το ημίφος ενός λαμπατέρ, βράδυ Δεκεμβρίου, πολύ βροχή, που σημαίνει διαπεραστικό κρύο. Υπάρχει λόγος που κανόνες αυτό το γράμμα να φτάσει τόσο παράξενα σε σένα. Αν έφτασε στα χέρια σου, αν οι συνθήκες ευνόησαν στο να υπάρχει ακόμα και να το παρέλαβες, τότε αξίζει η υπομονή που κάνω αυτή τη στιγμή για να γράψω ήρεμα καθαρά γράμματα. Κάτι που αν θυμάσαι δεν το συνηθίζω καθόλου. Αν έφτασες στα χέρια σου, τότε είσαι επιτέλους ξανά στην αγαπημένη σου σοκολατερή. Και όταν ο Αριστοτέλης, ο ιδιοκτήτης, το παρέδωσε, ελπίζω να σήκωσες έστω και για λίγα δευτερόλεπτα τα μάτια σου από την οθόνη για να τον κοιτάξεις με μεγάλη απορία. Και αυτό είναι κάτι. Αν δεν κάνω λάθος, αυτή τη στιγμή πίνεις. Έχεις ήδη πιει την αγαπημένη σου σοκολάτα, γιατί ποτέ δεν μπόρεσες. Δεν ξέρεις καν πώς γίνεται να την πιεις αργά με μεγάλα διαλύματα και μικρές σεμνές ρουφηξιές, όπως η μεγάλη. Αυτό δεν πρέπει να έχει αλλάξει. Αυτό το γράμμα είναι μια παρέμβαση του παρελθόντος στο μέλλον, από εσένα προς εσένα, όταν είχες για λίγο καθαρό μυαλό, ανάλαφρο πνεύμα και ήρεμη καρδιά. Ναι, εσύ, μη σου φαίνεται παράξενο. Υπήρξες έτσι. Θα σε ρωτήσω κάτι και θέλω να σου απαντήσεις με ειλικρίνεια. Πες μου αν θυμάσαι πότε έγραψες αυτό το γράμμα. Αν θυμάσαι, τότε μπορείς να το βάλεις στην άκρη και να το αγνοήσεις. Αλλά κάτι μου λέει, επειδή σε ξέρω, όπως είπαμε, ότι υπάρχει μία μικρή πιθανότητα να μην θυμάσαι τίποτα. Μην αγχώνεσαι, θα στα εξηγήσω όλα. Ξέρω ότι σνομπάρεις αυτό το γράμμα, ότι αρκετά σε απασχόλησε από το κινητό σου, ότι δεν σου θυμίζει κάτι. Αλλά ξέρω επίσης ότι δεν θα μπορέσεις να μην το διαβάσεις μέχρι τέλους, γιατί το γράψιμο αυτό είναι δικό σου. Που σημαίνει ότι εσύ, ναι, εσύ κάποτε μακρηγόρησες σε αυτές τις σελίδες. Ήξερα ότι αργά ή γρήγορα θα έφτανες σε αυτή την κατάσταση. Έχεις κάθε προθυμία να ακολουθήσεις κάθε μικρή ιδέα, χωρίς να υπολογίσεις το ρίσκο του να χάσεις τον εαυτό σου. Και αυτός ο κόσμος γίνεται όλο πιο συμπιεσμένος και μοιάζει να προσπαθεί διαρκώς να με χωρίσει από σένα. Πρέπει να τα έχει ήδη καταφέρει πολύ καλά. Σου γράφω τώρα σε μια στιγμή αναλαμπής, χάρη στο μεγάλο κρασάρισμα που συνέβη τώρα το πρωί, αν θυμάσαι. Η ροή πληροφοριών σταμάτησε για 22 ολόκληρα λεπτά και μπλόκαρε το σύμπαν. Μια μεγάλη αμηχανία κατέκλυσε τον κόσμο. Τραγικό. Κι όμως μόνο έτσι έκανα κάτι που είχα χρόνια να κάνω. Πήγα μία βόλτα στη θάλασσα. Τα πόδια μου κρύωναν λίγο μέσα στο νερό. Ήταν όμως τόσο αναζωογονητικό. Ήταν από εκείνες τις στιγμές, τις πολύ λεπτές στιγμές, που νιώθεις λες και κάπου πίσω σου μία ντουζίνα βιολιά κρατούν μία ίσια νότα σαν κάτι να περιμένουν. Σαν κάτι να περίμενα. Και συνέχισα λίγο πιο μέσα, παρότι πάντα με τρόμαζε η ιδέα της μαύρης θάλασσας. Τώρα όμως ήταν πολύ ήρεμη και γοητευτική σαν χυτοσίδηρος. Ένιωθα πως με καλούσε και με λύτρωνε σαν να με βοηθούσε μία παλιά φίλη που μου θύμιζε πόσο μικροί είναι οι άνθρωποι και οι αποφάσεις που πρέπει να πάρουν όταν μπορείς να τους δεις απ' έξω ή μέσα από τα θαλασσόνερα. Και προχώρησα άλλα δύο βήματα.
Η στάθμη του νερού σκαρφάλωνε στο σώμα μου και το δέρμα μου αφουγκραζόταν και αναπροσαρμοζόταν στις αλλαγές της θερμοκρασίας. Ξαφνικά ένα ήχος πλατσουρίσματος. Σήκωσα το κεφάλι μου. Δεν είχα ιδέα τι μπορούσε να ήταν. Απλά φάνηκε κάτι άσπρο στα 15 μέτρα μπροστά μου. Ένιωσα την ανάγκη να πλησιάσω. Ήταν ένας φάκελος και φαίνεται πως τα ψαράκια το πέρασαν για τροφή και πετάγονταν έξω από το νερό. Σκορπίστηκαν όταν πλησίασα. Συγχαινόμουν να το πιάσω. Είχε μουλιάσει και είχε ανοίξει τόσο που δεν φαινόταν τίποτα γραμμένο πια. Ήταν ένα άδειο γράμμα. Μια χαζή σκέψη ξεπήδησε από το μυαλό μου. Φαντάσου να ήταν για μένα. Αν ήταν για μένα, από ποιον θα ήταν? Μα από μένα, σκέφτηκα αμέσως. Θυμήθηκα τα γράμματα που έγραφα στο μελλοντικό μου εαυτό όταν ήμουν παιδάκι. Τα έβρισκα ξανά μετά από 4 και 5 και 6 χρόνια και δάκρυζα νομίζοντας πάντα ότι μεγάλωσα τόσο. Αυτή η ψευδέστηση που έχουμε διαρκώς ότι είμαστε ήδη πολύ μεγάλοι. Ξεκινούσα έτσι, με τη ναι μου εαυτέ. Και έπειτα μου έγραφα τι δεν θα ήθελα να ξεχάσω ή τι θα ήθελα να αποφύγω. Γιατί σταμάτησα αυτή την παράδοση? Φαίνεται πως αυτή η βόλτα με ξύπνησε από τη λύθη και έπειτα βρήκα τη δύναμη να έρθω στην αγαπημένη μου σοκολατερή και να γράψω με όση συγκέντρωση μπόρεσα να μαζέψω αυτό το γράμμα. Θα το δώσω στον Αριστοτέλη. Ελπίζω να προλάβω πριν κλείσει και θα τον παρακαλέσω να μου το δώσει την επόμενη φορά που θα με ξαναδεί. Όσο αντέχω μακριά από τη διαδικτυακή δόση μου, θα σου γράψω. Σου γράφω εδώ, μπας και καταφέρεις να ξεφύγεις, προκαλώντας σου τώρα μια τέτοια στιγμή αναλαμπής. Ξέρω πως δεν θα είναι για πολύ. Αυτή είναι ίσως η ίστατη προσπάθειά μου να απαγκιστρωθώ, να αποτοξινωθώ από το διαδικτυακό συνεχές, στο οποίο εσύ, όπως και οι περισσότεροι άνθρωποι της εποχής σου, αποφάσισες κάποια μέρα να συμμετάσχεις αρχικά για να επικοινωνείς με φίλους, αργότερα για να διαδίδεις τα νέα σου, έπειτα για τη δουλειά και εν τέλει για να γίνεις άθελά σου άλλο ένα πρεζόνι. Τα ναρκωτικά που ρουφούσαν τη ζωή των νέων των προηγούμενων δεκαετιών δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό το τέρας που μασάει κάθε ηλικία συνείδηση. Στην καλύτερη περίπτωση, φαντάζομαι σε καμία δεκαετία διαλόγους τύπου «Πώς είναι ο Πάνος» είναι ακόμα στο κέντρο απεξάρτησης από το ίντερνετ. Ευτυχώς σε 5 χρόνια το πολύ θα βγει. Οι επόμενες γενιές θα υπάρχουν άραγε για να πούν ήταν μια γενιά που διασανόταν την παράνοια του φασισμού και του ψυχρού πολέμου που βίωνε, αλλά δεν προλάβαινε να κρίνει και αυτό φαινόταν στον θρίαμβο του παρανοϊκά ασήμαντου στην τέχνη και στην καθημερινότητα. Οι υλικές βόμβες βέβαια χρησιμεύαν σαν αποτελεσματικό προϊόν ανελαστικής ζήτησης που έπρεπε να καταναλωθεί πάνω στις πιο φτωχές χώρες πριν την ημερομηνία λήξης, αλλά οι πιο αποτελεσματικές βόμβες ήταν ο τεράστιος όγκος πληροφορίας με τον οποίο βομβαρδίζονταν οι λαοί σε βαθμό που να καταλήγουν σχεδόν ανάπηροι πνευματικά. Τα πιο φωτεινά μυαλά που θα μπορούσαν να αφυπνίσουν τον κόσμο ήταν εξαιρετικά απασχολημένα με τη διαφήμιση, το marketing, τη συγκέντρωση views για βίντεο τύπου 50 τρόποι για να σκάσεις ένα μπαλόνι. Ποτέ μία μάστιγα δεν είχε εξαπλωθεί τόσο ραγδαία. Ποτέ πιο ύπουλα δεν εξαπατηθήκαμε και μόνο τις πολύ βραδινές ώρες, όταν πάμε για κατούρημα με σβηστά φώτα, συνειδητοποιούμε για λίγα δευτερόλεπτα με μία μικρή πικρόξινη γεύση στο στόμα πως έχει σπάσει ο σωλήνας της ζωής μας και τρέχει σπάταλα ο χρόνος, ο αληθινός. Και μετά πάλι ύπνος. Ελάχιστοι, αμεληταίοι έχουν αντισταθεί και αυτοί αντιμετωπίζονται σαν γραφικοί που έμειναν πίσω. Τι είναι τόσο εθιστικό? Ίσως η ψευδής εντύπωση ότι κάνεις κάτι ενώ δεν κάνεις τίποτα. Σιγά σιγά φαίνεται πως η μνήμη είναι από τα επόμενα πράγματα που θα αρχίσουν να ατροφούν, όπως και η γραφή στο χέρι. Πολύ πιθανό λοιπόν να ξεχάσεις ότι έγραψες αυτό το γράμμα. Θα είναι άλλη μία περιττή ανάμνηση που θα πάει στα σκουπίδια. Είναι μία σταθερή λειτουργία που έχει ενεργοποιηθεί από αυτόν τον τρόπο ζωής
με τα άπειρα νέα εισερχόμενα. Το δόλωμα είναι πάντα η ευκολία να μιλήσουμε, να φανούμε, να κρίνουμε. Και τώρα ορίστε, είμαστε χειροπόδαρα φασκιωμένοι με ιστό αράχνης, κρεμασμένοι ανάποδα στο διαδίχτυ της. Φροντίζουμε να παίρνουμε μόνοι το δηλητηριό μας. Τεράστιες δόσεις των δεδομένων που μας συντηρούν έτσι. Βάζουμε μόνοι μας το μήλο στο στόμα μας και τις πατάτες γύρω μας, ανοίγουμε το φούρνο και μπαίνουμε μέσα μέχρι να ροδίσουμε. Τα μάτια μας βλέπουν μόνο δυνητικές φωτογραφίες. Τίποτα δεν έχει μείνει αφωτογράφιστο. Τα αυτιά μας ακούνε ειδοποιήσεις και σαν σκυλιά του Παυλόφ κρατάμε τα σάλια μας για 0,0001 πιθανότητες έρωτα. Δειγματίζουμε τον εαυτό μας. Μπας και ξεχωρίσει η προφίλ φωτογραφία μας ανάμεσα σε όλες αυτές τις μικρές προφίλ φωτογραφίες. Χιλιάδες πρόσωπα, το ένα δίπλα στο άλλο. Μάτια, μύτες, στόματα με λογιών-λογιών διαφοροποίησης και όμως όλοι προσπαθούν να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους. Μα που όπως ο μπαμπάς πολύ σωστά παρατήρησε, σε τι διαφέρουν από τις φωτογραφίες στα μνήματα των νεκροταφείων. Ποτέ ξανά οι άνθρωποι δεν παρέδωσαν τόσο πρόθυμα τα όπλα τους και τον εαυτό τους. Αργά η μάστιγα, υπομονετικά και μεθοδικά, μας δολοφονεί. Και εμείς με ένα εγκάρδιο, σαρδόνιο σέλφι χαμόγελο ευχαριστούμε, την ώρα που από πάνω μας η πνευματικότητα γδέρνεται όπως το δέρμα της αλεπούς από τον εκδορέα της. Η έμπνευση, οι ιδέες μας και όλα αυτά τα πράγματα που κάνουν τους ανθρώπους ιδιαίτερους είναι το παλιό μας δέρμα που το ξεχάσαμε σε κάποια παραλία των παιδικών αναμνήσεων. Αλλά μην ανησυχείς, υπάρχουν τα πάντα στις φωτογραφίες. Ας είναι. Ας κυλήσουμε στο ποτάμι και ας βλέπουμε να ρέουν τα πτώματα δίπλα μας, μαζί με όλες τις ειδήσεις σαν σκουπίδια χτεσινού φαγητού. Ειδήσεις θανάτου και ειδήσεις βλακείας να έχουν το ίδιο χρώμα και σχήμα. Είναι πλέον το ρεύμα πολύ ορμητικό. Προς τα κάτω, γιατί όλοι κάνουν ταυτόχρονα scroll down. Απλά είναι κρίμα που καθώς αχόρταγα πληκτρολογούμε τις μπούρδες που μας κάνουν να νιώθουμε σημαντικοί ή καθόμαστε και παρακολουθούμε τις μπούρδες των άλλων μέχρι το τέλος της μέρας, γεμίζοντας με μπουρμπουλήθρες το κενό μας, παίζοντας με τις ψηφιακές κουτουνίστρες μας, την ίδια στιγμή από τα καημένα τα δάχτυλά μας σβήνονται τα αποτυπώματα και γινόμαστε ίδιοι. Εκνευριστικά οι ίδιοι. Φυσικά τίποτα από αυτά, καμία αλωτρίωση δεν θα συνέβαινε για σένα, για μένα. Γιατί κάθε δυσμός πατάει σε μία αλωτρίωση. Αν δεν είχα πάρει εκείνη την απόφαση τότε. Φαίνεται πως η καρδιά μου ποτέ δεν μου το συγχώρεσε. Η επιθυμία, η καρδιά μια φορά ζήτησε κάτι. Ήταν ο έρωτας. Ένα από αυτά τα αστρονομικά μαγικά φαινόμενα που συμβαίνουν μία φορά κάθε χιλιοεκατομμύρια χρόνια. Η σπανιότητά του. Αν και νομίζω πως το ποιο θα είναι το άτομο που θα ερωτευτούμε, είναι πραγματικά δευτερεύον. Σημασία έχει πότε η συναισθηματική τροχιά μας θα βρεθεί στο σημείο Ιώτα Σίγμα Εψιλον Ταφ. Ιδανικές συνθήκες για έρωτες και τζουτζουρέματα. Πότε και αν οι δονήσεις μας θα ταυτιστούν με το μήκος κύματος των μικροσκοπικών μπλουζ που τραγουδούν οι εργάτριες μέλισσες όταν δουλεύουν μέσα στον ήλιο. Και η θερμοκρασία θα είναι ίδια με αυτή του μωρού εροδιού όταν κοιμάται για πρώτη φορά. Τότε και μόνο αν έχουμε την τύχη να έχει ξεχάσει ανοιχτά όλα τα φώτα της η σελήνη και φοράμε την πιο παλιά μας μπλούζα, σημαντικό, και έχει ευθυγραμμιστεί η Αφροδίτη με το άνοιγμα ενός λιμονανθού και τη φορά του ζέφυρου, τότε και μόνο τότε αυτό το άτομο, όποιο κι αν είναι, θα είναι τυχερό αν βρεθεί μπροστά μας. Το βλέπουμε σαν Θεό χωρίς να είναι ή μήπως είναι με κάποιο τρόπο Θεός και η επίρρεια του έρωτα είναι μια πύλη που μας επιτρέπει να δούμε για λίγο έστω τη θεϊκή του υπόσταση. Ποτέ δεν θα μπορέσουμε να το μάθουμε. Κάποτε έτυχε και τίποτε άλλο δεν είχε σημασία πια. Έτσι είναι να είναι κανείς ερωτευμένος, αν θυμάσαι. Σαν να πατάς μέσα στο σύννεφο. Ήταν απαλό, ένα απόλυτα άσπρο, σαν το θάνατο.
σαν το τίποτα. Ένα απόλυτο κενό. Η σκέψη σταμάτησε να φλιάρει. Όλα τα τραγούδια, όλοι οι στίχοι απέκτησαν νόημα. Αυτό ίσως είναι το πιο δυνατό σύμπτωμα. Όλα αυτά τα γιγάντια συναισθήματα, τα τόσο πιο μεγάλα από μένα, τα χανή ύψη και η μεγάλη ψοφοβία μου. Η ενίοχος λογική αποφάσισε να παρέμβει τραβώντας τα γκέμια του άλογου. Εντόπισε ασυμβατότητες και ζήτησε την ασφάλεια του επίπεδου κόσμου. «Και τι είναι πια αυτός ο έρωτας», ρωτούσε. «Τι παραπάνω από μία ασθένεια, μία παθολογία πολύ άσχημη και σωματικά και ψυχικά και κοινωνικά. Μία δικαιολογία για να μην συμμετέχεις στα κοινά, να μην εκτιμάς τους μικρούς θησαυρούς που περνούν από δίπλα σου. Τι κερδίζεις, αλήθεια? Να είσαι με κάποιον που δεν ταιριάζεις και να με ψημυρείς, να αληχτάς για λίγη προσοχή? Ποιος το αξίζει? Ποιος βλάκας έχει την αυτοεκτίμησή του τόσο για ξόδεμα?» Η καρδιά φαίνεται πως δεν περιμένει από το μυαλό τέτοια προδοσία. Έκτοτε ξεκίνησε αυτό που αποκαλώ το σχίσμα, το μπλοκάρισμα. Η συγκεκριμένη καρδιά φαίνεται πως είναι και πολύ παρεξηγιάρα εκ χαρακτήρως και κράτησε μούτρα αντί να αντιδράσει άμεσα. Στην αρχή δεν το είχα καταλάβει, αλλά σταδιακά τα εσωτερικά αστεία λιγόστεψαν και αυξήθηκε ο αυτόματος πιλότος. Ίσως αν ήμουν μια ζεύρα ή μια καμιλοπάρδαλη ή ένα λιοντάρι, να μην υπήρχαν αυτά τα θέματα τώρα και να είχα την καρδιά μου για ενίοχο. Ελπίζω κάποια στιγμή να μπορέσει να το καταλάβει αυτό. Ίσως να μπορέσεις να της εξηγήσεις ότι όταν είσαι άνθρωπος δεν είναι τόσο απλό. Ίσως αυτό λοιπόν να ήταν η αρχή. Όμως μετά που άρχισες να αγνοείς τις εμπνεύσεις σου, αυτό ήταν μια επιλογή από φόβο. Και καμία απόφαση από φόβο δεν είναι σωστή. Ναι, ήθελα να σου το πω αυτό. Πιστεύω δηλαδή τώρα πως ο λόγος που φέρεσαι με τόση αγένεια στους πόρους και στις μικρές φτερωτές λάμπες ιδεών που σου στέλνω δεν ήταν ότι προτίμησες απλά μια πιο συμβατική ή ασφαλή ζωή. Περισσότερο φοβήθηκες όταν αντιλήφθηκες το χρέος σου απέναντί τους, ότι πρέπει να τα φέρεις εις πέρας, με ό,τι ρίσκο αυτό συνεπάγεται. Η μάγισσα με τα αμυγδαλωτά μάτια που στοιχιώνει τα όνειρά σου και παραλύεις από τρόμο δεν είναι παρά οι άστοχες προσπάθειές μου να χτυπήσω ένα μικρό συναγερμό. Καταλαβαίνω ότι μένεις στο φόβο και όχι στο μήνυμά μου. Είμαι όλες αυτές οι εμπνεύσεις που προσπαθείς να αγνοήσεις παρότι ξέρεις πώς να τις κάνεις να ανθίσουν. Σου πετάω κάθε μέρα ηρυδίζονται σπόρους λογιών-λογιών, έτοιμους να τους ποτίσεις, αλλά εσύ συνήθως τους φτύνεις σαν κουκούτσια. Η αναμέτρησή σου με το χρόνο σε έκανε και εσένα να επιλέξεις τον ασφαλή δρόμο. Και ίσως έτσι γίνεται συνήθως, όμως εσύ μοιάζεις σαν ελέφαντας με τα κούνια ή πάπια με γραβάτα ή γλάρο σε ταξί. Είναι εντάξει να κυκλοφορείς με ταξί, αλλά για πόσο θα αγνοείς τα φτερά σου? Τι νόμιζες, ότι οι ιδέες απλά εξατμίζονται? Και έπειτα άρχισες να τρέφεσαι με σιωπηλό φθόνο γιατί γύρω σου υπάρχουν λίγοι πιο τολμηροί που πραγματοποιούν. Και έτσι απομακρύνθηκες, τις έσπρωξες κάτω από το χαλί. Ήθελα να σου το πω αυτό λοιπόν, σε περίπτωση που το ξέχασες, ότι δεν υπάρχει φόβος. Υπάρχει ένας τρόπος. Αλλά και να σου το πω θα δώσει σημασία. Ας τον πω. Αν σηκωθείς και κοιτάξεις τα πράγματα άχρονα και άτοπα, ο φόβος δεν υπάρχει εκεί, παρά μόνο μία αιώνια αγκαλιά ενός χρυσαφένιου γίγαντα. Ορίστε, στο είπα, αυτό ήταν όλο. Δεν είναι κάτι πιο σύνθετο από αυτό, ποτέ δεν ήταν. Τα πράγματα στην ουσία τους είναι πάντα απλά. Αλλά ακόμα και αν στο φωνάξω, ποτέ δεν θα το ακούσεις, αν τα αυτιά σου είναι κλειστά. Ναι, αφέσου στην αιώνια αγκαλιά του χρυσαφένιου γίγαντα. Πίσω και πέρα από όλα τα πράγματα, όσο σοβαρά ή σημαντικά και αν φαίνονται, υπάρχει μόνο αυτό. Ορίστε λοιπόν, γι' αυτό έδωσα αυτό το γράμμα στον ιδιοκτήτη της αγαπημένης σου σοκολατερή. Γιατί όπου και αν είχες στο μυαλό σου, σίγουρα κάποια στιγμή η αγάπη σου για τη σοκολάτα θα σε επέστρεφε εδώ και θα έβρισκε σε μένα.
Μόνο εγώ μπορώ να σου θυμίσω την ΑΕΚΣΙΓΜΑΓΑΜΑ. Την απόλυτη ερώτηση του κόσμου και του σύμπαντος γενικότερα. Την ερώτηση αυτή, αν θυμάσαι, την ανακάλυψα όχι σε κάποιο χαλαρό ταξίδι ή ξάπλα δίπλα στη θάλασσα, όπου συνήθως αναδύονται και φυτρώνουν οι πιο νόστιμοι σπόροι σκέψης. Κι όμως προέκυψε σαν ανάμνηση όλων αυτών των στιγμών που μου έδωσε η θάλασσα. Όλες αυτές οι νανοστιγμές που κατάλαβα το μεγαλείο της, που τα μάτια μου έτρεξαν όλη την εκτασή της, που μέτρησα ένα-ένα τα κύματά της, κι ας ήταν δισεκατομμυριώδη. Όλες τους μαζεύτηκαν σαν μικρό δροσερό σύννεφο πάνω από το κεφάλι μου, καθώς οδηγούσα σε ώρα αιχμής στην Εθνική. Την απόλυτη ερώτηση την ανέσυρε μια βαθιά εισπνοή και μια καλή εκπνοή που ακούστηκε σαν κύμα στην άμμο. Τότε εμφανίστηκε ξαφνικά μπροστά στα μάτια μου με γραμματοσειρά Arial να χορεύει μέσα στη μάχη των αυτοκινήτων πάνω στις άχαρες δαλίκες, πάνω από έναν τραυματία στα δεξιά του δρόμου, ανάμεσα σε κόρνες και αγκομαχητά φορτηγών. Τι θα έλεγες αν σου έλεγα ότι είσαι πραγματικά ελεύθερη? Σου ζητάω λοιπόν συγγνώμη εκ των προτέρων για αυτό που θα συμβεί σε λίγο, αλλά είναι ο μόνος τρόπος να απεξαρτηθείς.